Πώς γεμίζει άραγε το καλάθι της μια οικογένεια με άνεργο πατέρα ή μητέρα? Πώς μπαίνουν αγαθά στο καθημερινό τραπέζι μιας οικογένειας ανέργων? Μακροχρόνια άνεργος. Έχει ναι. Οικογένεια. Έχω. Πώς τη ζείτε, ρε παιδιά? Πώς ζει ο άνεργος στην Ελλάδα? Γι' αυτά πάμε εδώ πέρα. Πάμε να τα συμπληρώσουμε. Για τα επιδόματα δηλαδή? Όχι. Για την πράξη. Και για την ασφάλεια. Και το καλάθι πώς γεμίζει? Πώς γεμίζει? Άδειο είναι. Θέλω να σου δείξω. Άδειο το πορτοφόλι. Πώς γεμίζει το καλάθι, το καθημερινό τραπέζι, πώς γεμίζει το πιάτο ενός άνεργου ανθρώπου στην Ελλάδα? Εάν δεν είχα τη μητέρα μου, δεν θα γέμιζε. Αν δεν με στήριζε οικονομικά, εννοώ, η μητέρα μου. Έτσι, στηριζόμαστε στους γονείς και όπου όλο μπορούμε. Επιδόματα, τέτοια στήριξη από το κράτος υπάρχει, δεν υπάρχει καμία? Αυτή τη στιγμή πήγα να πάρω ένα επίδομα, το οποίο είναι επίδομα λήξης, λέει. Είναι ένα επίδομα που είναι όταν λήξει το επίδομά σου, παίρνεις αυτό για ένα μήνα. Αυτό είναι. Του σκέπτεται κανείς άραγε, τώρα που γνωρίζουμε καλά ότι η μοίρα αυτή επιφυλάσσεται για ένα στους τρεις Έλληνες πολίτες και μάλιστα οι προβλέψεις λένε ότι η κατάσταση αυτή θα πάει για τουλάχιστον ακόμη 20 χρόνια. Τώρα πόσο καιρό είσαι άνεργος? Σχεδόν 3 μήνες. Μένεις μόνος, μένεις με την γυναίκα? Με την γυναίκα μου και με το παιδί μου. Έχεις λοιπόν γυναίκα και παιδιά, έτσι? Μάλιστα. Πώς το γεμίζετε το καλά τώρα που είσαι άνεργος, αυτό λέμε εσύ, πώς γεμίζετε? Από τους γονείς. Από τους γονείς, βοήθεια από τη συγγένεια. Βοηθάνε οι παππούδες δηλαδή. Ναι. Η σύνταξη στην ουσία. Ναι. Ο παππούς λοιπόν και η γιαγιά και η υπενιχρή τους και πετσοκομμένη σύνταξη. Αυτή παίρνει το βάρος της ανεργίας στην Ελλάδα. Αυτή τρέφει 2 και 3, καμιά φορά και 4 οικογένειες μαζί. Δούλεψα για 2 μήνες μετά από 4 χρόνια. 4 χρόνια. Αν μπορούσα. Μετά από 4 χρόνια, 2 μήνες. Ναι, ναι. Πώς θα τα βγάζεις, το καλάθι με τι γεμίζει, ρε παιδιά, τι τρώμε, πώς πληρώνουμε λογαριασμούς, πώς ζούμε? Εντάξει, υπάρχει ένα από καιρούς, κάποια καβάτσα από καιρούς, κατά τα άλλα βοηθάει η οικογένεια. Μέχρι να συγκινηθούν έστω και ελάχιστα τα πολιτικά παχύδρομα που μας κυβερνούν χρόνια τώρα, άλλοντας μόνο το χρώμα και τίποτα άλλο, και στη δίψα τους για έλεγχο και εξουσία, να ανοίξουν για λίγο τα μάτια τους, να δουν πόσο χαμηλά έχουν ρίξει τις ζωές μας, η ελληνική γη θα πίνει το δάκρυ μας.